Κοιτάξτε, μετά από τον πρώτο μήνα διανομής πετρελαίου θέρμανσης, οι καταναλώσεις σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα κοιμάνθηκαν περίπου στο 30% πιο χαμηλά έναντι των περσινών. Αυτό κυρίως οφείλεται ίσως στον καλό καιρό που είχε όλο αυτό το διάστημα, ότι ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιο θα είναι το επίδομα θέρμανσης και πότε θα ξεκινήσει η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και πολύ περισσότερο ότι υπάρχει αρκετά μεγαλύτερη δυσκολία από ό,τι υπήρχε πέρσι σε όλα τα νοικοκυριά. Είμαστε, μπορώ να σας πω, εξοργισμένοι και εμείς και όλοι οι πολίτες όσον αφορά για αυτό το επίδομα, το περιβόητο επίδομα θέρμανσης ή καλύτερα την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για τον λόγο ότι οι καταναλωτές το πληρώνουν αυτό το τίμημα που είναι δυστυχώς φέτος πάρα πολύ υψηλό. Έχει ξεπεράσει τις περισσότερες φορές το μισό του προϊόντος, δηλαδή η μέση τιμή σήμερα είναι στα 90 λεπτά και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μαζί με το ΦΠΑ έχει αγγίζει στα 47 λεπτά και είναι πολύ άδικο να μην γίνονται πολύ γρήγορα οι επιστροφές και πολύ περισσότερο να μην έχει ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση πότε θα ανοίξει η εφαρμογή, ώστε να δουν ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι. Γενικώς όσοι παραγγέλνουν μικρές ποσότητες, πώς τους βλέπετε? Μικρές ποσότητες παραγγέλνουν εδώ και αρκετά χρόνια, από αυτό που λέμε από τότε που άρχισε η κρίση, από το 2010-2011, οι ποσότητες είναι πολύ μικρές. Αυτό σίγουρα είναι ένα κόστος για μας τους πρατηριούχους, αλλά όσοι τόσα χρόνια πελάτες δεν μπορεί, πιστεύω, κανένας πρατηριούχος ή κανένας συνάδελφος να αρνηθεί πώληση έστω και αν είναι μικρή. Πιστεύω στο μεγαλύτερο ποσοστό ότι οι πρατηριούχοι και όλοι οι συνάδελφοι εξυπηρετούμε το καταναλωτικό κοινό. Το μήνυμα που είχατε στείλει πριν από ένα περίπου μήνα, όταν ξεκίνησε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, να ξεκινήσουν οι καταναλωτές να παίρνουν έστω από τώρα μικρές ποσότητες, έστω προκειμένου να μην γίνει πανικός όταν ξεσπάσουν τα πρώτα κρύα, το έχουν λάβει οι καταναλωτές? Πανικός δεν υπάρχει, νομίζω, γιατί σας είπα ότι ήδη. Όχι, πανικός μήπως έφυγε μετά, όταν ξεσπάσει το πρώτο κρύο, το απότομο. Οι Έλληνες όσον αφορά ήταν τις περισσότερες φορές προσπαθούσαν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης ή προς το τέλος της περίοδου ή αρχές-αρχές. Δεν υπάρχει πανικός, μην φοβούνται οι καταναλωτές και μικρές ποσότητες ούτως ή άλλως παίρνουν, γιατί σας είπα ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να γεμίσουν τα τεπόζιτα όλο αυτόν τον καιρό.